Η αλήθεια είναι ότι ακόμη δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο, παρόλο που έχουμε υποβάλει αρκετά και email στο Υπουργείο. Από τα συμφραζόμενα, ωστόσο, και αναμένοντας και την απόφαση που θα έρθει, έχουμε καταλάβει ότι αυτές τις μέρες, αυτή την εβδομάδα, πιλωτικά θα εφαρμοστεί. Θα πρέπει να παραλάβουμε με το ΆΜΚΑ μας τα self-test από τα φαρμακεία, να υποβληθούμε στο τεστ οι ίδιοι στο σπίτι μας και σε μια ειδική πλατφόρμα που υπάρχει να δηλώσουμε το αποτέλεσμα του τεστ. Στην περίπτωση που είναι αρνητικό είμαστε ok, στην περίπτωση που είναι θετικό έχει μια άλλη διαδικασία από όσο ακούσαμε. Θα πρέπει να υποβληθεί ξανά σε τεστ ο υπάλληλος για να είναι σίγουρο το αποτέλεσμα και βεβαίως στην περίπτωση που και τότε αποδειχθεί θετικός θα πρέπει να απομονωθεί στο σπίτι και όπως γίνεται και στις υπόλοιπες περιπτώσεις δηλαδή. Να ακολουθηθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο. Έτσι ακριβώς. Βέβαια να πούμε ότι από Δευτέρα θα είναι όντως υποχρεωτικό. Δηλαδή από Δευτέρα προσερχόμενοι στην εργασία θα πρέπει ήδη να έχουμε δηλώσει σε αυτή την πλατφόρμα το αποτέλεσμα. Αυτές τις ημέρες είναι πιλωτικό. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα και προφανώς σας έχουν θέσει πολλά ερωτήματα. Τι γίνεται με αυτούς που δεν έχουν ΆΜΚΑ ή τέλος πάντων υπάρχει μια εκκρεμότητα ως προς αυτό, ναι, και θέλουν να μπουν, να δώσουν τα στοιχεία τους για να περιμένουν τον εμβολιασμό τους, το ραντεβού τους. Ναι. Όντως είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις ανθρώπων που δεν έχουν για κάποιο λόγο ΆΜΚΑ ή επειδή έχουν ασφάλιση στο εξωτερικό. Λοιπόν, αυτό που έχει έρθει μόλις χθες είναι εν τέλει ότι όσοι άνθρωποι έχουν αφημί ή αστυνομική ταυτότητα, αυτοί δεν προσέρχονται στο ΚΕΠ και κάνουν μόνοι τους την διαδικασία από την ιστοσελίδα εμβόλιο.gov.gr. Ουσιαστικά δηλαδή θα δώσουν σε μία ειδική φόρμα που υπάρχει τα στοιχεία τους προς έλεγχο από το Υπουργείο και θα τους χορηγηθεί κατά πάσα πιθανότητα, δηλαδή μετά από αυτόν τον έλεγχο θα τους χορηγηθεί το προσωρινό ΆΜΚΑ, το οποίο θα είναι όμως να διευκρινιστεί για την όλη διαδικασία του εμβολιασμού και κατόπιν να μπορούν να τους χορηγηθούν και οι βεβαιώσεις του εμβολιασμού, όχι για άλλο σκοπό. Τα άτομα τα οποία δεν έχουν αφημί, αυτοί και μόνο θα προσέλθουν στο ΚΕΠ με κάποιο ταυτοποιητικό τους έγγραφο, είτε είναι κάποια ταυτότητα Ευρωπαίου πολίτη, είτε είναι διαβατήριο, τι διαθέτουν τέλος πάντων που τους ταυτοποιεί εδώ στη χώρα. Αυτοί και μόνο, και ξανατονίζω, που δεν έχουν αφημί, μπορούν να προσέλθουν προκειμένου να κάνουμε αυτήν την αίτηση για να τους χορηγηθεί το προσωρινό ΆΜΚΑ.